Νεκρός στις γραμμές του ηλεκτρικού Έλληνας εργοδηγός. Αναπάντητα ερωτήματα για την τραγωδία. Ποιες ανεξιχνίαστες υποθέσεις εξετάζουν οι αστυνομικοί στο Βόλο μετά την αποκάλυψη της δράσης του καθομολογία δολοφόνου. Την κηδεία της εστίασης έκαναν επαγγελματίες στη Θεσσαλονίκη. Ελάχιστα τα καταστήματα που λειτουργήσαν σήμερα. Στα βασικά ρεπορτάζ της ημέρας, ο Άρης Λάμπος, ο Γιάννης Σωτηρόπουλος και η Κατερίνα Παπακοστοπούλου. Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑ. Με τη Μάρα Ζαχαρέα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ένας εργαζόμενος έφυγε να πάει για το μεροκάματο και δεν γύρισε ποτέ. Άφησε πίσω του μία μάνα και τρεις αδερφές, καθώς ήταν το στήριγμά τους. Ο άτυχος Πέτρος, στα 41 του χρόνια, έχασε τη ζωή του όταν αναγκάστηκε να επιδείξει από ακυβέρνητο σειρμό τη Στασί. Τι έφταξε στο ρεπορτάζ του Άρη Λάμπου που ακολουθεί. Ο Πέτρος Γιάμαλης ήταν ένας έμπειρος εργοδηγός. 15 χρόνια στη δουλειά την ήξερε καλά, όπως λέει στο Στάρι αδελφή του. Σήμερα όμως δεν θα αγκαλιάσει τα αγαπημένα του ανήψια. Έχει τρία ανήψια ο αδερφός μου. Τα αγαπούσε και τα τρία πάρα πολύ. Είμαστε τρεις αδερφές, η μάνα μου και αυτός. Ήταν το στήριγμά μας ο αδερφός μου. Το ίδιο ήταν το στήριγμα και στη δουλειά. Ήταν ο καλύτερος. Ο Πέτρος με το όνομα στη δουλειά. Γι' αυτό και ήταν και εργοδηγός. Ο άτυχος άνδρας ήταν ένας από τους 5 εργάτες που επισκεύαζαν τις ράγες με το κίτρινο βαγονέτο που ονομάζεται λοκομοτίβα. Όταν τελείωσε η δουλειά, ξεκίνησαν από τον τερματικό της Κηφισιάς για να επιστρέψουν. Όμως ο σειρμός άρχισε να επιταχύνει επικίνδυνα. Τα φρένα δεν λειτουργούσαν. Λίγο μετά το Ηράκλειο πήδηξαν για να σωθούν. Η ακυβέρνητη λοκομοτίβα συγκρούστηκε με ένα σειρμό του ηλεκτρικού που τοποθετήθηκε σαν ανάχωμα. Ένα μπαμ, λέω βόμβα. Σίγουρα βόμβα είναι αυτό, δεν γίνεται να είναι. Κάτι να τράκαρε. Πήδηξε από το πίσω μέρος του σειρμού εν κινήσει. Και τραυματίστηκε. Μες στο ασθενοφόρο μπήκε και ακόμα μιλούσε. Όλοι οι σειρμοί πρέπει να έχουν δεύτερο και τρίτο και τέταρτο σύστημα φρεναρίσματος. Αυτός ο σειρμός ή δεν είχε ή δεν λειτουργήσαν. Το ΣΤΑΡ επικοινώνησε με έναν από τους άλλους δύο τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο γεννηματάς. Αρχίζει τώρα να πονάει όλο μου το κορμί. Έχω μόλοπες, πονάω και είμαι σε κατάσταση εδώ πέρα με ορό. Σε μια κατάσταση ύπνου ξύπνιου. Μετά από 7 ώρες και μεγάλες προσπάθειες, το μηχάνημα λίανσης γραμμών μεταφέρεται στην πλατφόρμα. Οι συνάδελφοι του Πέτρου Γιάμαλη ζητούν απαντήσεις. Γιατί ο 41χρονος δεν γύρισε σήμερα στο σπίτι του. Ένας εργατικός άνθρωπος που εκτός από τα ανήψια του λάτρευε τη θάλασσα και το ποδόσφαιρο, λέει ο Άγγελος Κολυβάς, που μόλις χθες βράδυ έκαναν μαζί σχέδια. Τουλάχιστον να πούμε για καφέ, να πούμε για καφέ, θα κανονιστούμε αύριο. Παιδιά, αυτό ήταν. Ο Πέτρος ήταν για άλλους, για την οικογένειά του, για τις αδερφές του, για τα ανήψια του. Για το φίλο του, για την ομάδα του. Το σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να κουκουλωθεί τίποτα. Τι έγινε και πώς έγινε θα αποδειχθούν όλα. Το θέμα είναι ότι ο αδερφός μου πάει και δεν θα ξαναγυρίσει.